καλύτερο ήρθε ο καιρό με αυτέ τι κινητοποιήσει που λέμε να κάνουμε αύριο και μεθαύριο να ανοιχτούμε και στο έβδομη γειτονιά του Δήμου μα εκεί στην Κερατιά να πάρουμε χαμπάρι και εκεί ότι υπάρχει κίνημα, ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι κάτι κινείται και γίνεται. Γιατί όλο εδώ κάνουμε και εκεί το έχουμε καταλήξει. Άλλο πίσω εκεί, ο Θόδωρα. Εάν το πάνε συνεχίζει να συμμετέχει στα όργανα της ΓΕΣΕ και αν ναι, είναι η νόη. Γιατί για τα λεγόμενα του Μάρσα αλλά και από την πρακτική δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι οι άνθρωποι είναι υπερέτες στο σύστημα. Και επειδή εμένα το κόμμα που με εκπροσωπεί λέει για ρήξη με το σύστημα, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο πρέπει να συμμετέχουμε στην ΓΕΣΕ. Όσον αφορά για την ερώτηση του συνάδελφου του Γιώργου, πιστεύω ότι έχει δίκιο και πρέπει να το δούμε και μπορούμε να αποφασίσουμε και εδώ σήμερα. Όπως κάναμε εδώ τη συγκέντρωση σήμερα, αύριο της απεργίας και πάμε το Σαββάτο στο Κερατέα. Να γίνει συλλαλητήριο στην πλατεία της Κερατέας και να ενημερωθεί ο κόσμος και να ακουστεί ότι κάτι γίνεται και πας και αφηγηθούν και εκεί πέρα κάποιες συνειδήσεις. Όσον αφορά για το αυτό που βάλε ο Θόδωρας, γιατί το πάμε συνεχίζει να συμμετέχει στη ΓΕΣΕ, υπάρχουν πολλά οξυμένα προβλήματα στο συνδικαλιστικό κίνημα και δεν είναι μόνο ότι είναι εργοδοτική η ΓΕΣΕ. Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δικαστικό κίνημα σήμερα είναι ότι είναι το 80-85% ασυνδικάλιστοι. Μένουν έξω τα συνδικάτα φτάσανε με αυτές τις πολιτικές των πλειοψηφιών την έλλη τους. Η έννοια συνδικαλιστής συνδέθηκε με την έννοια λαμόγιο, διαπλεκόμενος και με αυτό το αποτέλεσμα είχαμε τη φθορά. Τώρα για το γιατί το ΠΑΜΕ συμμετέχει στην ΓΕΣΕ, το ΠΑΜΕ έχει ένα, μπορεί να συμμετέχει αλλά και ένα ξεχωριστό μέτωπο και έχει ένα σύνολο ετοιμάτων και τους ξεπροσπιάζουμε και τους και κάναμε ποτέ, δεν πήγαμε μαζί τους ούτε στους κοινωνικούς διαλόγους ούτε σε κοινές συγκεντρώσεις. Πήγαμε απέναντι και δείξαμε τον δρόμο του κόσμου το οποίο πρόδρομο πρέπει να ακολουθήσει, τη ρήξη ή την εσωμάτωση. Και εμείς είπαμε να ακολουθήσει τη ρήξη και τη σύγκρουση. Και πιστεύουμε ότι ο κόσμος ακολουθεί το ΠΑΜΕ, συμμετέχει, οι συγκεντρώσεις μας είναι μαζικές και ακολουθεί αυτή την κατάσταση. Τώρα για τα επόμενα πράγματα που μπορεί να γίνονται στο επόμενο μέλλον, δεν μπορώ να πω εδώ τι θα γίνει. Να πει δύο πράγματα που θέλει ο Αποστόλης εδώ από τους επαγγελματίες που να πω ότι έχουν τεράστιες ευθύνες και αυτοί. Εντάξει, αν έχουμε εμείς 100, όχι, έχουν ευθύνες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα. Και η κατάσταση πραγματικά είναι ζήτημα γιατί και αυτοί θα πάνε φυλακή σε λίγο. Εμείς τα ποινά στα παιδιά μπορεί να πάρουν φυλακή. Αυτοί θα πάνε και φυλακή και όμως το μικροαστικό μικρόβιο τους εγκλωβίζει σε αυταπάτες ότι ίσως μπορεί να γλιτώσουν. Είμαστε κομμάτια της κοινωνίας, αλλά δεν ενδιαφέρονται. Συμμετέχουμε σε αγώνες και όχι μόνο αυτούς τους αγώνες που πρωταγωνιστεί ο εργαζόμενος άνθρωπος, αλλά και τα παρουσία στόματα συμβάνουν. Το βαθμό που έτσι. Είπε ο Βάτσικος ότι υπάρχουν κάτι κατάλοιπα που μας εγκλωβίζουν το να δούμε πιο ταξικά τα πράγματα και να δούμε πιο μπροστά. Αλλά τουλάχιστον η κοινωνική συμμαχία χτίζεται, έστω και βασανιστικά. Έχουμε αποτελέσματα. Αυτό δείχνει η πείρα, αυτό λέει η ζωή. Τι θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που το βάλεις να συμφωνήσω με σε κάποια πράγματα στα γιατί είναι απορία άξιο. Μπορείς να πούμε σε αναλύσει, καταλύσεω. Πώς ανέχεται ακόμα ο κόσμος να τον οδηγούν στην εξαθλίωση. Και νομίζουμε ότι είναι η ώρα τώρα να απαντήσει ο λαός. Να πάρουμε το δημιουργείς, να δώσουμε τη δική μας απάντηση, να βάλουμε το δικό μας στίγμα. Τι εξελίξεις.
και ας προσπαθούν να υποτιμήσουν την νοημοσύνη μας, ότι η σημερινή γενιά, ο 25ης, με τη βούλα του κράτους, με τις υπογραφές των τριών αρχηγών και του Πρωθυπουργού, οδηγούν την νεολαία στα 400 ευρώ μισθό το μήνα και άνοιγμα. Σωστά έτσι. Γιατί προϋποθέθηκε δουλειά. Άρα λοιπόν, μας οδηγούν σε επίπεδα Βουλγαρίας, σε αυτούς τους μισθούς, με στόχο και με τη σκέψη θα υπάρχει ανάπτυξη. Για να κερδίσει ο κεφαλαιοκράτης, να υπάρχουν θέσεις εργασίας για να προχωρήσουν τα πράγματα. Να ολοκληρώσουμε το χρέος μας και να μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης. Εάν αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνουμε και εμείς έτσι, πρέπει να τα ερμηνεύσουμε κάπως. Είναι όντως έτσι όπως τα λένε τα παπαγαλάκια, η κάθε τρένη, η κάθε πρεδεντέρη, η κάθε τσίμα, ο κάθε ένας από αυτούς. Τα πληρωμένα παπαγαλάκια. Ότι αν φτάσουμε στη χρεοκοπία, γιατί εδώ παίζεται, αυτό μας λένε τις μέρες, η ευρώ η δραχμή, η χρεοκοπία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση το βλέπουν. Ή διαφορετικά λοιπόν, αν πάμε στη δραχμή, φτάνουμε στην εποχή των σπηλαίων. Έτσι μας λένε. Αλήθεια είναι τα πράγματα έτσι. Ή μήπως φοβίζει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο και να υποταχτούμε και να κάνουμε πίσω σύμφωση του κυβάτου. Δηλαδή σε μια χρεοκοπία που ήδη έχουμε χρεοκοπήσει, δεν πάει καλά. Ήδη βλέπουμε νεόπτωπους καθημερινά, βλέπουμε άστεγους, βλέπουμε πεινασμένους, βλέπουμε τόσο λάδριο να ξεφυλίζει αυτή η ανάπτυξη και η ανεργία και η όλη απαξίωση κόσμου από τον εμπορικό κόσμο μέχρι τον εργατό κόσμο. Και μας λένε τι, ότι αν τα πράγματα έρθουν τούμπα, θα φτάσουν σε άλλες εποχές. Δεκαετία του 50 και του 60. Για φανταστείτε. Εάν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εκεί μας οδηγούν, εκεί φτάνει. Και αν ακόμα σήμερα λένε ότι κάτι σώθηκε, ακολουθεί το άλλο μνημόνιο, το άλλο πακέτο μέχρι τον Ιούνιο. Το είπανε στελέχη του Πασόν, ότι δεν τελειώσαμε εδώ. Αν κάτι σώθηκε τώρα, θα φύγει μεθαύριο το άλλο κομμάτι. Και πάμε παρακάτω. Και επανέρχομαι. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό που τόσες φορές και τόσο καιρό παραλύσουν όλοι αυτοί, θα χάσει ο εργαζόμενος τι περισσότερο από ό,τι έχει χάσει. Βεβαίως θα χάσει το κεφάλι από τη δύναμή του, από τα κέρδη του, από την παραγωγική του δύναμη. Βεβαίως θα χάσει το τραπεζί του σε μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Δεν έχει να χάσει κάτι ο εργαζόμενος περισσότερο. Δεν έμεινε τίποτα πλέον όρθιο. Άρα λοιπόν πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να πούμε ένα όχι σε αυτή τη νέα δανειακή σύμβαση. Γιατί δεν έχουμε κανένα όφελο. Το νέο πακέτο τα 330 δισεκατομμύρια θα πέσουν στο λαό για ανάπτυξη, για μεροκάματο, για βελτίωση του επίπεδου της ζωής του. Γιατί τραπεζίτες. Αυτό λέει το πρώτο σκέλος. 300 δις και 30 δις τράπεζες. Τι άλλο μας λένε. Ειδικό ταμείο. Να κάνει τι. Να πληρωθούν. Γιατί λένε. Και μέσα του ταμείου θα είναι τα έσοδα του κράτους, θα είναι οι μισθοί μας, θα είναι οι περικοπές μας, θα είναι τα παράτσια μας, όλα αυτά. Ποιος το ελέγξει, ποιο θα είναι το όφελος και ποια θα είναι η πορεία του τόπου του λαού μας, του εργαζόμενου, του μικρομεσαίου. Αυτό που ζούμε σήμερα, το βιώνουμε το 9. Και η κατάσταση χειροτερεύει. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα απορρίψουμε, αυτό μας ελπίζουν, που είναι καλωστημένα, είναι παγίδες, για να φέρουν τον λαό πίσω. Γιατί φοβόνται την αντίδραση του λαού. Το λέει κάθε φορά ο Καλατζαβιέρης. Το λένε κάθε στιγμή όλοι αυτοί συσσαγωγικά υπεύθυνοι. Και έχουμε παραδείγματα τέτοια που αν έρθουμε, γυρίσουμε στη Ρουμανία που είχε μια παράδοση, όσο και αν ήταν εκφυλισμένο το σύστημα, ξέρω εγώ, και αν προχωρούσε έτσι, με αυτά τα αρνητικά στοιχεία που είχε, τουλάχιστον ο λαός εκεί αντέδρασε έγκαιρα. Και λέει σε έναν πρωθυπουργό που μάλιστα είχε γιατί τα έψημα των Τροϊκανών ότι είναι καλός μαθητής, όταν πέρασε από τα μέτρα αυτά, αναγκάστηκε να παραιτηθεί κατά την πίεση του κόσμου.
Στεκόμαστε τώρα εδώ. Εάν φτάσουμε σε μια αγαλήνωτη τέτοια εξέγερση, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά, θα έχει αποτέλεσμα. Αν το κίνημα δεν είναι οργανωμένο, δεν καθοδηγείται σωστά, δεν βάλει στόχους, δεν έχει όραμα, δεν έχει πλαίσιο, άντε και τελειώσε κάπου. Πάμε την κυριακή και τελειώσε. Θα την βουλή και τελείωσε. Πάμε στα κομμάτια. Καθαρίσαμε. Όχι. Όχι. Κάποιος έλεγε ότι είναι λερναία ύπνο. Τόμις 10 κεφάλια, εμφανίζονται από 10. Έχει ευεργέτη σύστημα, έχει εναλλακτικές λύσεις, έχει λοιπόν τρόπους. Να δούμε και βάλτε πως είναι ακόμα κι αν θεωρήσουν ότι οι εκλογές τους εμποδίζουν να χάσουν προνόμια και ψήφους. Άρα λοιπόν πρέπει ο λαός να χαράξει τη δική του πορεία. Πρέπει να οργανώσει το δικό του μέλλον. Πρέπει να βάλει συγκεκριμένους στόχους. Και να πω κάτι ακόμα. Θα πούνε κάποιοι έξω από εμάς ότι ρε παιδιά, υπάρχουν τόσες φωνές και λένε σήμερα οι διάφορες δημοσκοπήσεις ότι μια ενωμένη αριστερά που μπορεί να συγκεντρώσει ένα 40% μπορεί να δρομολογήσει άλλες καταστάσεις. Να αλλάξει τα πράγματα. Για να το δούμε κι αυτό. Είναι δίλημα. Στεκόμαστε εμείς ταμπουρωμένοι πίσω από μια πιστεύση και λέμε μακριά και λάρια. Ή είναι μια παγίδα. Για να το πούμε διαφορετικά. Σε ποια βάση μπορεί να στηριχτεί μια συνεργασία με μια λεγόμενη ενιαία ενωμένη αριστερά. Σε ποιο πρόγραμμα. Να στηριχτεί και σε ποια βάση θα οθήσει τη χώρα προς τα μπρος. Όταν λοιπόν το κάνει έτσι. Μπορεί να στηριχτεί σε κάποια πολύ συγκεκριμένη βάση. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω και. Να τελειώσω σε αυτήν την κόπο. Να τελειώσω σε αυτήν την κόπο και θα με συγκρούσει. Θα τελειώσω σε αυτήν την κόπο. Και αναφέρομαι στην ημέρα. Γιατί ακούω και βλέπω δεν καλαβαίνω. Κάποιο που έχω στο μυαλό και την επιπηλήσω εγώ. Μισό λεπτό. Ακούω λέει το Τσίπρα σε πρωινάδικα, σε παράθυρο τη ΣΤΑΗ, να λέει το εξής. Δεν λέει στο πρόγραμμά του και σε καμία δήλωσή του δημόσια ή μη γραμμένη στα ντοκουμέντα του ότι είμαστε εμείς θα κοντραριστούμε το σύστημα, θα αμφισβητούμε και ερχόμαστε μια ρήξη. Σε καμία περίπτωση. Ένα. Το σύστημα λοιπόν δεν το αγγίζει. Λέει λοιπόν στην κάθε τρέμπη και στην κάθε ΣΤΑΗ ότι αυτό που προτείνουμε εμείς σαν συνσύρισα είναι να ζητήσουν μια παράταση του χρέους σήμερα για 3-4 χρόνια, 12-15, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Που σημαίνει τι, δίνω μια ανάσα στο σύστημα, θα κάνω ένα διάλειμμα να ανασκοπηθεί και να επανέλθει τα κατάσταση στο τέλος του ξανά. Είναι λοιπόν τρόπο σκέψη πολιτική που σημαίνει ενιαία αριστερά μπορεί να συμβαδίσει με αυτή τη λογική. Είναι καραμπέλα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν δεν αφισβητεί το σύστημα, όταν δεν συγκρούεις, όταν δεν τα πάει τα μονοπόλια, όταν δεν έρχεσαι σε μια γραμμή ρήξη για να το πεις, να πεις ότι αυτά μερενετίζουν το σύστημα και δίνω μισόλυτα συγγνώμη. Πάμε στο Εθνοσωτήρι. Άρα λοιπόν είναι κάποια αποθυμένα. Είμαστε πως υπορούμε το κουβέντι να πεις ότι ο κουβέντις ξεχώρισε σήμερα από ότι είναι υγιές του μάτια αριστεράς και που να στεριαστώ μαζί. Σε ποια βάση, σε ποιο πρόγραμμα, με ποια προοπτική. Και μας δώσει, επειδή μια καραμέλα, η αριστερά είναι αριστερά, το κουκουέ είναι ένα. Ξεκάθαρα. Που λέμε με όλους τους τόνους. Ρήξη, ανατροπή, σύγκρουση και υπάρχει άλλο τρόπο να πει. Δεν το κρύψαμε. Δεν κάνει τόσα βαθιά. Δεν λέμε ότι μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι του συστήματο. Και λέμε σήμερα ότι ακόμα και αν ανατρέψει η κατάσταση πρέπει να έχει δρομολογήσει τις προϋποθέσεις, να εισβάλλεις τους όρους και τους κανόνες για να μας το πέρασουν. Δεν απλά να μείνω κάπου, να βελτιώσω μια κατάσταση, να εμφανίσω μια φιλολαϊκή πολιτική και ουσιαστικά η εμπειρία, η ζωή δεν πάτε Ιταλία, τα λέμε, πηγαίνετε Γαλλία, πάμε παρακάτω, να δούμε πού μας οδήγησε αυτή η σοδημοκρατία, όλα αυτά μερεμέτρια, όλη αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχουν περιθώρια να που το σύστημα έχει ψωμιά και μπορεί να δώσει κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αυτό, τελείωσε. Ή ο εργαζόμενος παίρνει την πόση στα χέρια του και βγαίνει μπροστά, αντιστέκεται και προχωράει ή με πόση είναι η φάση και υποχωρεί. Και δέχεται ό,τι δέχεται. Τις περιοχές, το πετσόκομα, όλα αυτά που ζουν καθημερινά. Δηλαδή, να σας πω τώρα.
ακούγονται σήμερα όταν είναι καταδικασμένοι. Ποια πολιτική μπορεί να δώσει και να φέρει μια ανάπτυξη? Ποια θα είναι αυτή η πορεία προς τον εργαζόμενο, τη δυνατότητα να καλύψει τα καθημερινά του έξοδα? Πώς μπορεί να συμβαίνει στα παιδιά σου όταν σήμερα με νόμο του κράτους, με βούλες φρέξεις που γραφές σε ορίσουν, εκεί το μισθό σου, 400 ευρώ. Ποια λοιπόν αριστερά θα ανατρέψει την κατάσταση, να πει όχι 400 ευρώ, να πάμε στη γενιά των 700 ευρώ, να μιλάμε 3 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν έδειξε το σύστημα, το σύστημα. Δεν λύνεται έτσι. Δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη για την ένταση. Δεν είναι λοιπόν κάτι που το ροπηγούμε, βλέπω τα πράγματα κάπως πίσω από τα γεγονότα, μας προλαβαίνουν εξελίξεις και εμείς εκεί στατικά αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έτσι, γιατί πρέπει να το δούμε έτσι. Μέσα στην κοινωνία ζούμε, μέσα στην κατηγορία είμαστε, μέσα από όλο βρισκόμαστε, αφού κραζόμαστε την αγωνία, την έκρηξη του κόσμου, την κατάκτησή του, την απογοήτευσή του, την πικρία του, και λέμε ότι πρέπει να κάνουμε βήμα. Δεν μπορείς να είναι μια βιοτεχνία, να συντηρείται με μια επιταγή πελατείας 200 ευρώ πεντάμινης διάρκεια. Να καλύψει το δικάσιο να τα αγκρώσει προσωπικό. Γιατί ο εμποράκος έχει φτάσει το σημείο. Και θα μου δώσει ποια κυβέρνηση θα κίνηκε. Γιατί μιλάω λοιπόν με αυτή την ένταση. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος να πάει καμία να πάει στράφη. Και δεν μπορούμε λοιπόν να ζούμε με αυταπάτες. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά επανάπαυση. Δεν πρέπει να δούμε τα πράγματα έτσι σε μια τέτοια αναμονή. Να δούμε μήπως κάτι καλύτερες. Μήπως κάτι αλλάξει. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Εμείς πρέπει να βγάλουμε τον κόσμο στον δρόμο. Συντεταγμένα, οργανωμένα. Και δεν είναι η λύση αυτή της μονομέρειας. Δεν είναι η λύση το να πεις τα σπάω όλα, τα κάνω μπάκαλο, παίρνω στην δουλειά μέσα, τα διαλύω και πας τόση. Έκανα κάτι. Έτσι. Και λοιπόν, προσεκτικά βήματα, πρέπει η αντιπίθεση μας να είναι συγκεκριμένη, πώς, πού, τι και πώς ο κόσμος θα έχει συμμετοχή και θα αναλάβει τις ευθύνες που το βάζει. Είναι θέμα ευθύνης σήμερα.